Το θέμα μας είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία και θα μιλήσουμε για κάποια θεωρητικά και κάποια πρακτικά ζητήματα. Κανένα παιδί δεν μοιάζει με τον άλλο. Αυτά που έχουμε κοινά μας κάνουν ανθρώπους και αυτά που έχουμε διαφορετικά μας κάνουν προσωπικότητες. Παρ' όλα αυτά, στο σχολείο και μέσα στην τάξη φαίνεται η δουλειά μας να βασίζεται πάνω στις ομοιότητες των μαθητών μας και να ξεχνάμε εντελώς τις διαφορές. Στην τάξη, όπου ακολουθούμε διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσπαθούμε να αντιπαρέλθουμε αυτό ακριβώς το θέμα. Στη διαφοροποιημένη τάξη αναγνωρίζεται το γεγονός ότι μπορούμε να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με διαφορετικούς τρόπους. Η φιλοσοφική θεωρητική βάση της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη διδασκαλία ξεκινά από το μεταμοντέρνο κίνημα και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την τάση αποκέντρωσης θεωριών και αποφυγή ολοκληρωτικών θεωριών και την ανάγκη να συμπεριλάβουμε τις προσωπικές τάσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Ψυχολογική βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θεωρεί ότι η παραγωγή γνώσης είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης των μαθητών και επεξεργασίας των βιωμάτων τους. Αν ένα παιδί έγραφε γράμμα στη δασκάλα του για το πώς μαθαίνει, θα μπορούσε να πει τα εξής: «Αγαπημένη μου δασκάλα, θα μπορέσω να μάθω αυτά που θέλεις να με διδάξεις, αν έχουν προσωπικό νόημα, αν γίνουν πρόκληση που θέλω να αντιμετωπίσω, αν είναι για το επίπεδό μου, αν μπορώ να έχω έλεγχο και επιλογή, ως ένα τη σημείο σου τουλάχιστον, αν ξεκινώ από αυτά που ήδη ξέρω, αν με βοηθήσουν να αποκτήσω φίλους, αν με καθοδηγείς και υποστηρίζεις, μου μαθαίνεις στρατηγικές και κόλπα, αν όλα αυτά γίνονται σε ένα ευχάριστο κλίμα που δεν με αγχώνει και που με σέβεται σαν άτομο». Πριν μιλήσουμε για το τι είναι η διαφοροποιημένη, ας πούμε τι δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι εξατομικευμένη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον δάσκαλο ή δασκάλα να εξατομικεύσει διδασκαλία για 25 μαθητές. Δεν ξεκινάει η διαφοροποιημένη απαραίτητα από την παραδοχή ότι ο κάθε μαθητής βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Στη διαφοροποιημένη, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δουλέψει πότε με όλη την τάξη, πότε σε ομάδες και πότε ατομικά. Δεν είναι χαοτική. Η διαφοροποιημένη απαιτεί από την εκπαιδευτικό να ελέγχει διάφορες δραστηριότητες την ίδια στιγμή. Και γι' αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή διαχείριση τάξης από τους εκπαιδευτικούς, με κανόνες, ρόλους, συνέπειες κλπ. Δεν δημιουργεί ομοιογενείς ομάδες. Το αντίθετο, υποστηρίζει ομαδοποιήσεις διαφορετικών συνθέσεων και ταχυτήτων. Κάποιος που είναι δυνατός στην ιστορία μπορεί να έχει αδυναμία στη φυσική κλπ. Οι μαθητές μπαίνουν σε ομάδες ανάλογα με το πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποια δραστηριότητα. Τέλος, δεν είναι το κρεβάτι του προκρούστη που έναν τον τραβάμε και τον άλλον τον κόβουμε προκειμένου να χωρέσει στο ίδιο μέρος. Άρα, διαφοροποιημένη είναι ένας τρόπος θεώρησης και της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι ένας τρόπος για να μαζέψουμε δραστηριότητες που μας βοηθούν να καλύψουμε τις ανάγκες της τάξης μας, αλλά και αξιολογητικά κριτήρια για να διερευνήσουμε τις ανάγκες αυτές. Είναι γενικότερα η δημιουργία προϋποθέσεων μάθησης για όλους. Η στόχη της είναι, όπως και άλλων διδακτικών προσεγγίσεων, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για όλους, διδακτικές προσεγγίσεις που καλλιεργούν γνώσεις και δεξιότητες με πολλούς τρόπους, ευέλικτη προσέγγιση στο περιεχόμενο και στο αποτέλεσμα, ανταπόκριση στις ανάγκες, την ετοιμότητα, ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές προσδοκίες των μαθητών και ευκαιρίες για εργασία σε διαφορετικά πλαίσια. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης θα είναι ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει από τη μία μεριά το αναλυτικό πρόγραμμα και από την άλλη τους μαθητές του. Όσο αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο, όπως αυτό εκφράζεται στα βιβλία του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, αλλά και στα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ, να έχει διάφορες διδακτικές στρατηγικές και τέλος να έχει μία εικόνα του τελικού προϊόντος, δηλαδή τι θα ήθελε να μάθουν, να πετύχουν οι μαθητές του, να καλύψουν. Όσο αφορά τους μαθητές, θα πρέπει να γνωρίζει τη μαθησιακή ετοιμότητα του καθενός, δηλαδή σε ποιο επίπεδο βρίσκεται και συνήθως τα κριτήρια αξιολόγησης μας βοηθούν σε αυτό. Τα μαθησιακά και προσωπικά ενδιαφέροντα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός εικόνα των ενδιαφερόντων των μαθητών του και τέλος το μαθησιακό τους προφίλ. Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα προσωπικά και μαθησιακά, υπάρχει στο τέλος αυτής της παρουσίασης υλικό που μπορεί να σας βοηθήσει. Το μαθησιακό προφίλ αφορά το πώς μαθαίνει ο καθένας. Υπάρχουν οπτικοί τύποι που θυμούνται καλύτερα αυτό που βλέπουν, ακουστικοί που θυμούνται αυτό που ακούν και κινεστητικοί θυμούνται αυτό που το βιώνουν, το κάνουν με τα χέρια τους ή με το σώμα τους. Άρα, ο οπτικός τύπος
Θέλει έναν καθαρό χώρο εργασίας και το γραπτό του καθαρό, του αρέσει το πρόγραμμα, η λεπτομέρεια, η καλή εμφάνιση, οι μεταφορές και παρομοιώσεις, τα σχεδιαγράμματα, η εικόνα αντί για τις λέξεις. Δεν είναι καλό στο να ακούει και ονειρεύει πολύ συχνά. Ο ακουστικός τύπος μιλά στον εαυτό του, του αρέσει να μιλά, να τραγουδά, τα αστεία, προτιμά προφορικές οδηγίες, αποσπάται από το θόρυβο. Είναι καλό στο να ακούει, του αρέσουν οι διαλέξεις, οι ομοιοκαταληξίες, τα ποίηματα, απομνημονεύει αυτά που ακούει ευκολότερα, είναι καλός ομιλητής. Ενώ ο κινεσθητικός τύπος, του αρέσει η φυσική δραστηριότητα και τα παιχνίδια, κινείται αρκετά, πειραματίζεται, φτιάχνει με τα χέρια του, απομνημονεύει πιο εύκολα χρησιμοποιώντας τα χέρια του, του αρέσουν οι κανόνες, χρησιμοποιεί χειρονομίες, του αρέσει η στενή επαφή με τους ανθρώπους και πρέπει να επισκεφτεί ένα μέρος για να το θυμάται. Τα είδη διαφοροποίησης αφορούν το περιεχόμενο, δηλαδή τι διδάσκουμε, τη διαδικασία, τι είδους δραστηριότητες θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και το αποτέλεσμα, πώς δηλαδή οι μαθητές θα επιδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν. Μία ροή διαφοροποιημένη στην τάξη θα μπορούσε να είναι ως εξής. Όλη η τάξη ξεκινά τη διερεύνηση του θέματος, μετά σε ομάδες με βάση υλικό που ανταποκρίνεται στην ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ μελετά το θέμα, στη ζητά στην ολομέλεια, ασχολείται με δραστηριότητες ομαδικές σχεδιασμένες για την εμπαίδωση, επανάληψη κεντρικών ενιών στην ολομέλεια, ομαδικές δραστηριότητες εφαρμογής της νέας γνώσης, στην ολομέλεια συζητούν τρόπους παρουσίασης της νέας γνώσης και τέλος οι ομάδες επιλέγουν τρόπους προέκτασης της γνώσης. Προτείνουμε ένα σχέδιο διαφοροποίησης διδασκαλίας με βάση την ταξινομία του Bloom και του Gardner, τα οποία θα παρουσιάσω πολύ σύντομα, διότι υπάρχει αρκετό υλικό και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και τους δύο αυτούς θεωρητικούς. Όσον αφορά τον Bloom, αυτός ταξινόμησε τους εκπαιδευτικούς στόχους σε γνωστικό που αφορά γνώσεις, συναισθηματικό που αφορά στάσεις και ψυχοκινητικό που αφορά δεξιότητες. Ιεραρχικά λοιπόν κατέταξε τους στόχους σαν πρώτο, η ανάκληση δεδομένων ή πληροφοριών, δηλαδή η απλή γνώση που είναι το συνηθέστερο, η συνηθέστερη μορφή μάθησης, όπου οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλέσουν κάτι που διάβασαν, έμαθαν, άκουσαν, μια πληροφορία. Στο δεύτερο στάδιο είναι η κατανόηση, δηλαδή η κατανόηση της σημασίας, ερμηνεία προβλημάτων και οδηγιών. Σε αυτό το στάδιο ελέγχουμε εάν κατάλαβε ο μαθητής αυτά που διδάχτηκε πέρα από την απλή συγκράτηση. Η εφαρμογή είναι το τρίτο στάδιο, που εδώ μας ενδιαφέρει να η κατανόηση των στόχων να μπει σε ένα δεύτερο πλαίσιο, σε μια νέα κατάσταση, ας πούμε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η γλώσση έξω από το σχολείο. Στη συνέχεια έχουμε την ανάλυση. Η ανάλυση είναι η διάκριση σε συστατικά μέρη και κατανόηση της οργανωτικής δομής τους. Ο μαθητής συγκρίνει, αντιπαραβάλλει, αναλύει προβλήματα στα επιμέρους συστατικά. Η σύνθεση, όπου είναι η κατασκευή νέας δομής από διαφορετικά στοιχεία, δημιουργία νέου νοήματος. Ο μαθητής σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει. Και τέλος έχουμε την αξιολόγηση, δηλαδή διατύπωση αξιολογητικών κρίσεων, όπου ο μαθητής εκτιμά, ασκεί κριτική σε μια άποψη, επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά μιας πρότασης. Σε μια δεύτερη εκδοχή της ταξινομίας του Bloom, η σύνθεση και η αξιολόγηση άλλαξαν θέση, όπου την αξιολόγηση ακολουθεί η σύνθεση με την έννοια όμως της δημιουργίας, της πρωτότυπης δημιουργίας κάτι καινούριο. Όσον αφορά τον Gardner, για τον Gardner η νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στους άλλους, το σύνολο των ικανοτήτων με τις οποίες ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και η δυνατότητα χρήσης νέας γνώσης για την επίλυση ενός προβλήματος. Η νοημοσύνη έχει να κάνει με το ατομικό προφίλ του ατόμου αλλά και την εξέλιξή του στο κοινωνικό πλαίσιο. Και ο Gardner στην αρχή παρουσίασε 7 και αργότερα άλλη μία νοημοσύνη, τη λεκτική. Οι άνθρωποι σκέφτονται με λέξεις, αγαπούν το διάβασμα, το γράψιμο, την αφήγηση, χρειάζονται βιβλία, κασέτες, γραφική ύλη κλπ. Τη λογικομαθηματική, που σκέφτονται με λογικούς συλλογισμούς, τους αρέσουν τα πειράματα, τα παζλ, υπολογισμοί.
Χρειάζονται να εξερευνήσουν, να σκεφτούν, να επισκεφτούν μουσεία φυσικής, πλανητάρια. Η μουσική νοημοσύνη, που οι άνθρωποι σκέφτονται με ρυθμούς και μελωδίες, τους αρέσει να σφυρίζουν, να τραγουδούν, να μουρμουρίζουν, να ακούν, θέλουν χρόνο για τραγούδια, συναυλίες, μουσική, μουσικά όργανα. Χώρο στατική, που σκέφτονται με εικόνες και σχέδια, τους αρέσει να σχεδιάζουν, να ζωγραφίζουν, να χρησιμοποιούν πλαστελίνη. Χρειάζονται τέχνη, λέγκο, βίντεο, ταινίες, παιχνίδια φαντασίας, λαβύρινθους, παζλ, εικονογραφημένα βιβλία. Κινεσθητικοί, που σκέφτονται με τις σωματικές αισθήσεις, τους αρέσει να χορεύουν, να πηδούν, να τρέχουν, να κτίζουν, να χειρονομούν. Χρειάζονται παιχνίδια ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, κίνηση, κατασκευές, φυσικά και αθλητικά παιχνίδια. Προσωπικοί, οι άνθρωποι σκέφτονται με τον εαυτό τους, βάζουν στόχους, ονειρεύονται, διαλογίζονται. Χρειάζονται μυστικά μέρη, χρόνο για τον εαυτό τους και επιλογές για προσωπική, για project προσωπικής επιλογής. Διαπροσωπικοί, σκέφτονται ανταλλάσσοντας ιδέες με άλλους, τους αρέσει να ηγούνται, να οργανώνουν, να συσχετίζουν, να διαπραγματεύονται, να γιορτάζουν. Χρειάζονται φίλους, ομαδικές δραστηριότητες, κοινωνικές συναναστροφές, μέντορες. Και τέλος, πρότεινε και τη φυσιοκρατική που έχει να κάνει τη σχέση με τη φύση. Είναι οι άνθρωποι που μαθαίνουν όταν βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον και είναι σε άμεση επαφή και σχέση μαζί του. Και για τις τεχνολογίες, οι διάφορες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τα είδη πολλαπλής νοημοσύνης με διάφορους τρόπους, από τα γραφήματα και τους ήχους, τους γνωσιακούς χάρτες, βίντεο κλιπ, εικόνες, κείμενα. Η τεχνολογία, οι πολυμεσικές εφαρμογές είναι κατεξοχήν χώρος που μπορούν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν τα διάφορα είδη νοημοσύνης. Προκειμένου να γνωρίσουμε τους μαθητές μας καλύτερο, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσουμε με τους γονείς και υπάρχουν κάποια, μετά την παρουσίαση, κάποια εργαλεία που οι γονείς θα μπορούσαν να συμπληρώσουν για να μας δώσουν πληροφορίες για το παιδί τους, και είναι καλό να επικοινωνούμε σε κάθε περίπτωση με αυτούς για αυτά που θα κάνουμε. Εδώ σας δίνω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις που προκαλούν τη σκέψη και είναι καλό πάντοτε να βάζουμε κάποιο τέτοιο είδους ερωτήσεις. Εδώ βλέπετε τα μαθηματικά, πώς θα μπορούσαμε με διάφορους τρόπους να παρουσιάσουμε έναν πολλαπλασιασμό. Και επίσης ένα παράδειγμα ακόμα, όπου από την ενότητα 9, τυχαία, της γλώσσας της έκτης, τις συσκευές, μπορούμε να φτιάξουμε ένα matrix, και αυτό είναι καλό για διάφορα μαθήματα, όπου τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση με πολλαπλούς τρόπους, όπως βλέπετε, είτε με τραγούδια, είτε με παζλ, είτε με πίνακες, είτε με δημιουργική γραφή, είτε με διαλόγους και παιχνίδια ρόλων, και που στόχο έχουν να δώσουμε στα παιδιά ένα τέτοιο πίνακα και να τους βάλουμε το δικό μας πύχη, δηλαδή ότι θα πρέπει να διαλέξουν τουλάχιστον 2. Και να τα αφήσουμε ελεύθερα να διαλέξουν αυτά που θέλουν και όσα θέλουν από 2 και επάνω. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι πανάκια, είναι μία μορφή διδασκαλίας, αλλά είναι μία μορφή που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα και καλά αποτελέσματα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.